κτλ. Εδώ το νοσηλευτικό προσωπικό υγειονομική πολύ συχνό είναι το τρύπημα με τη βελόνα. Αρκατικό ατύχημα είναι το τρύπημα με τη βελόνα. Ή σοβαρά προβλήματα στη μέση την ώρα που προσπαθεί να μετακινήσει τον ασθενή. Το ίδιο συμβαίνει και στο τουρισμό-επισκεπτισμό. Οι καμαριέρες, οι σερβιτόρες, οι κοπέλες και αντίστοιχα και οι εμποροϊπαλλήλισσες. Κυρίως βλέπουμε ατυχήματα σε κλάδους όπως είναι τα τρόφιμα, το εμπόριο, τα ξενοδοχεία και την υγεία. Είτε στο εμπόριο όταν μπορεί να κοπεί, να χάσει ακόμα και χέρι, ας πούμε, στη μηχανή του κοιμά, γιατί δεν έχει τα μέσα προστασία, δεν έχει εκπαιδευτεί. Είτε σε άλλους χώρους όπως είναι η υγεία, όπως είπα και πριν. Και άλλων ειδών ατυχήματα, τέλος πάντων, που... τα περισσότερα λοιπόν είναι σε τέτοια επαγγέλματα, σε γυναίκες που πλέον χειρίστριες μηχανών, σε νοσηλεύτριες και αντίστοιχα υγειονομικό προσωπικό. Και το γεγονός ότι ο αριθμός των ατυχημάτων στις γυναίκες είναι μικρότερος από ότι είναι στους άντρες, έχει να κάνει με ότι απασχολούνται σε κλάδους που δεν είναι της βαριάς βιομηχανίας, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι γυναίκες έτσι κι αλλιώς είναι λιγότερες στο εργατικό δυναμικό. Λιγότερες γυναίκες δουλεύουν από ότι οι άντρες. Είναι γνωστό ότι η ανεργία των γυναικών είναι πολύ μεγαλύτερη. Και μέσα σε αυτά που σας είπα τα νούμερα, δεν περιλαμβάνονται ούτε αυταπασχολούμενες, ούτε αγρότησες, ούτε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ επιβαρημένο. Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, από το σύνολο των προβλημάτων, το 54,4% των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω δουλειάς είναι τα μυοσκελετικά. Τενοτήτητες, αφιένας, μέση, καρπιός σωλήνας, όλο αυτό που είναι διαλυμένο, ας το πούμε, σε πολύ μεγάλο μέρος των εργαζομένων, που οφείλονται στην έκθεση σε δουλειές και παραγωγικές διαδικασίες που είναι μονότονα επαναλαμβανόμενες, είτε είναι το ταμείο στο σούπερ μάρκετ, είτε είναι η μηχανή παραγωγής, είτε είναι το σήκωμα του ασθενή, ή κάτι που κάνει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι η ίδια κίνηση συνέχεια επί πάρα πολλές ώρες, ή είναι επειδή σηκώνουν μεγάλα φορτία, ή είναι και διάφορα όλοι σχεδόν οι κλάδοι. Καθαρίστριες, καμαριέρες, σερβιτόρες, υγειονομικό προσωπικό. Κοπέλες που δουλεύουν σε γραφεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μια δεύτερη αιτία που καταλαμβάνει το 2,8% είναι οι λοιμώδεις ασθένειες, δηλαδή κυρίως το υγειονομικό, υπατήτηδα, AIDS, φυματίωση, ερυθρά. Ερυθρά, ας πούμε, σε γυναίκες που δουλεύουν στα νηπιαγωγεία, με μικρά παιδιά. Ζωονόση, δηλαδή γυναίκες και άντρες φυσικά, που δουλεύουν με ζώα. Στην κλινοτροφία, από τα ίδια τα ζώα να κολλάνε διάφορες ασθένειες. Στη συγκομιδή των απορριμμάτων, οι καθαρίστριες κτλ. Συχνές είναι επίσης δερματολογικές και αναπνευστικές παθήσεις, αλλεργίες που καταλαμβάνουν το 8%. Από τι? Από χημικά, είτε είναι απορριμματικά αυτά. Μέσα στο νοσοκομείο, ας πούμε, έχουμε πολύ σοβαρή έκθεση σε χημικά. Φορμαλδεΐδες, διαλύτες, αναισθητικά, απολυματικά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και σε άλλα επαγγέλματα, στη χημική βιομηχανία, στη φαρμακευτική, στα κομμωτήρια. Που η εισπνοή τους λοιπόν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, αλλεργικό άσμα, δεν το συζητάμε για τον αμύαντο, που σημαίνει καρκίνο πια και τέτοιες καταστάσεις. Και αντίστοιχα δερματίτιδες, πολύ κλασικό στο νοσηλευτικό προσωπικό, από τα λάτεξ γάτια, αλλά και από την επαφή με διάφορα άλλα υλικά. Και να πω και ένα πράγμα που δεν είναι πολύ γνωστό, είναι ένα άσμα αλλεργικό, το οποίο περιλαμβάνεται σε ένα σύνδρομο που λέγεται το σύνδρομο του άρρωστου κτηρίου. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση η οποία καταγράφεται πανευρωπαϊκά σαν πρόβλημα, όπου το 50% των εργαζομένων που εργάζονται μέσα σε ένα κτίριο εμφανίζουν τα εξής, το 50% εμφανίζει τα εξής συμπτώματα. Έχει ξηρό βήχα, έχει πονοκέφαλο, τρέχουν τα μάτια του, αισθάνεται μια κόπωση, έχει ζαλάδες ή μπορεί να εμφανίσει και ασθένειες όπως είναι η πευθυκίτιδα, προβλήματα στο σηκώτη και στα νεφρά. Το οποίο σε τι οφείλεται? Οφείλεται στα υλικά κατασκευής του ίδιου του χώρου δουλειάς. Γιατί στον χώρο δουλειάς περνάς και 8 και 10 ώρες την ημέρα. Που τα υλικά μπορεί να έχουν αμύαντο μέσα, μπορεί να έχουν μονοξίδιο του άνθρακα όταν τα κλιματιστικά και τα τέτοια δεν είναι σωστά, μύκητες βακτήρια. Και όλοι αναρωτιούνται, είναι μεγάλο μέρος αναρωτιέται γιατί έχει αυτά τα συμπτώματα, κανένας δεν μπορεί να τα εξηγήσει. Και στην ουσία οφείλεται στο σύνδρομο αυτό που λέμε του άρρωστου κτηρίου, δηλαδή την εσωτερική ρήπανση του χώρου
δουλειάς. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική παρενόχληση, ναι. Στα εστιατόρια, στα ξενοδοχεία, ένα 50% των εργαζομένων έχει αναφέρει ότι ο πελάτης, ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος έχει ενοχλήσει μια γυναίκα, χωρίς τη θέλησή της τέλος πάντων, ή και σε χώρους που έχουμε άσκηση βίας, ψυχολογικής ή σωματικής από τη δουλειά, δηλαδή όσο δουλεύουμε στα νοσοκομεία, κάποιοι είδους μορφή βίας την έχουμε νιώσει, από την ψυχιατρική, από τα ΤΕΠ, φωνές, σπροξήματα κτλ. Αλλά και άλλοι χώροι δουλειάς που έχουν τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή με βία, τα οποία η πλειοψηφία μας που τα βιώνει αυτά θεωρεί ότι είναι μέρος της δουλειάς. Τι να γίνει, δεν ισχύει όμως, αυτό που θα πω και παρακάτω. Και φυσικά υπάρχει και εργοδοτική τρομοκρατία, δηλαδή κάμερες παρακολούθησης σε χώρους δουλειάς, απειλές, αξιολόγηση ότι αν δεν πιάσεις τους στόχους των πωλήσεων θα απολυθείς. Αυτό φέρνει ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων που ένας κοιτάει τον άλλον με στραβό μάτι και όλο ο χώρος δουλειάς είναι ένα εχθρικό περιβάλλον αντί να είναι ένα φυσικό περιβάλλον. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως είναι η βαρικοία σε χώρες που υπάρχει αυξημένος θόρυβος, δηλαδή χάνεις την ακοή σου λόγω του θορύβου από τις μηχανές. Ο επαγγελματικός καρκίνος που ξέρουμε ότι ένα 5 με 20% των εργαζόμενων γυναικών εκτίθεται σε παράγοντες καρκινογόνους μέσα στον χώρο δουλειάς και μπορεί να αποκτήσει τελικά καρκίνο, ειδικά τα νοσοκομεία, ιωτίζουσες ακτινοβολίες, χημειοθεραπευτικά, φορμαλδεΐδες, αλλά και άλλοι χώροι φυτοφάρμακα στις αγρότησες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και φτάνεις να είσαι 50 χρονών και να αναρωτιέσαι γιατί απέκτησες τον τάδε καρκίνο, ας πούμε, που μπορεί να συνδέεται με το χώρο δουλειά, το ίδιο και του άντρε, βέβαια. Είναι πάλι πολύ καρκινογόνοι παράγοντε. Και κάτι που δεν είναι γνωστό, αλλά πολύ πρόσφατα κατατάχθηκε στου παράγοντε κινδύνου για το καρκίνο του μαστού η νυχτερινή εργασία. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί με έρευνε ότι η νυχτερινή εργασία στι γυναίκε συνδέεται με αυξημένε πιθανότητε καρκίνου του μαστού, ενώ η. Ναι, ισχύει. Επιστημονικά ισχύει. Σα βλέπω ότι όλοι. Ναι, δεν είναι, τώρα τελευταία έχουν γίνει αυτές οι μελέτες και έχει αποδειχθεί αυτή η σύνδεση. Και φυσικά είναι γνωστό ότι η εργασία σε βάρδιες έχει πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση στην υγεία, ανδρών και γυναικών, πόσο μάλλον των γυναικών, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι ο οργανισμός είναι φτιαγμένος, οι κυρκάδια ρυθμοί είναι φτιαγμένοι για να λειτουργούν την ημέρα και να ξεκουράζονται τη νύχτα, με αποτέλεσμα να είναι συνδεδεμένη με πάρα πολλές ασθένειες η νυχτερινή εργασία σε βάρδια, τις αϊπνίες, καρδιακιακά προβλήματα, στις γυναίκες διαταραχή του κύκλου από τις βάρδιες και από τη νύχτα, πράγματα δηλαδή που παίζουν σοβαρότατο ρόλο, πόσο μάλλον και εφημερίες στο ιατρικό προσωπικό και όχι μόνο στο νοσηλευτικό. Και εδώ έχουμε φυσικά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είπα και πριν, που έχει να κάνει με ατυχήματα, πτώσεις, τραυματισμούς, πυρκαγιές, εγκάβματα από χημικά που μπορεί να χυθούν επάνω σου και άλλα πολλά που νομίζω ότι ο καθένας σε έναν βαθμό κάπως έχει κάτι στο μυαλό του. Βεβαίως, έχει σημασία να συζητήσουμε για την επιβάρυνση της αναπαραγωγικής υγείας μέσα από τους χώρους δουλειάς και όταν λέμε αναπαραγωγική υγεία εννοούμε από τη δυνατότητα της γυναίκας να συλλάβει την εγκυμοσύνη, το τοκετό, τη λοχεία και το θυλασμό, όλη αυτή τη φάση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν. Σε άντρες και γυναίκες, για παράδειγμα, η έκθεση σε ακτινοβολία και σε ορισμένες τοξικές ουσίες οδηγεί στην υπογονιμότητα και τη στηρότητα. Να μην μπορείς να κάνεις παιδί, δηλαδή, η έκθεση σε τέτοιους παράγοντες. Υπάρχουν οργανικοί διαλύτες, διάφορα χημικά δηλαδή, που έχει αποδειχθεί ότι κατά 68% η έκθεση μιας έγκυος σε αυτά θα οδηγήσει σε γενετική ανομαλία, δηλαδή παιδί με πρόβλημα γενετικό, ή και κατά 25% αν εκτεθεί σε αυτά μπορεί να αποβάλει η γυναίκα. Ξέρουμε ότι η ορθοστασία για πολλές ώρες, οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις μπροστά στη μηχανή, το σήκωμα φορτίο κτλ. Έχει αυξημένο κίνδυνο για αποβολές και για πρόωρο τοκετό. Ξέρουμε ότι βραδινή, η νυχτερινή δουλειά έχει αυξημένο κίνδυνο για πρόωρο τοκετό ή για να αποκτήσει παιδάκι νεογνώ που είναι λιποβαρές, δηλαδή είναι χαμηλό σε βάρος, άρα κινδυνεύει η υγεία του.
έτσι κι αλλιώς, και ξέρουμε ότι και η εργασία που ξεπερνάει το πεντήμερο 8ωρο, 45 δηλαδή ώρες την εβδομάδα στις έγκυες γυναίκες, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο και για αποβολές. Ακόμα και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα, αυτά είναι μελέτες που σας λέω, 20 ώρες την εβδομάδα για μια έγκυο γυναίκα, συνδέεται με επιπτώσεις, με αποβολές και με επιπλοκές στην εγκυμοσύνη. Γιατί, γιατί οι τόσες ώρες καθιστικές δεν βοηθάνε το έμπριο να ματωθεί. Και έχει μελετηθεί ότι στην ουσία δηλαδή μπορεί να χάσουν και το ίδιο το παιδί να έχουν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη τους. Και φυσικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς, δηλαδή ότι ζητάνε από τις γυναίκες να υπογράψουν ότι δεν θα μείνουν έγκυες, πολύ συχνώς από την εργοδοσία, να απολύονται έγκυες γυναίκες γιατί δεν θέλουν να λάβουν οι εργοδότες την ευθύνη των αδειών. Θα έχετε ακούσει και την ιστορία το να κάνει καριέρα, οπότε να καταψύχει τα ωράρια, τα ωράρια, θα το πω. Τη πολιτική των μεγάλων ομίλων που λέει ότι για να κάνεις καριέρα, να είσαι παραγωγική στα χρόνια σου κτλ. Να καταψύξουν οι γυναίκες τα ωάρια τους και μετά τα 40 να προχωρήσουν σε οικογένεια, το οποίο είναι τραγικό όπως καταλαβαίνετε, τέτοιες πολιτικές. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Πολύ συχνά, όταν συζητάμε για το, όταν ακούσετε ένα εργατικό ατύχημα ή μια ασθένεια, συνήθως το μυαλό πηγαίνει στο ότι ήταν η κακιά η ώρα. Ήταν η κακιά στιγμή, ήταν η μοίρα του. Μήπως δεν πρόσεχε αρκετά ο εργαζόμενος και κάτι έκανε λάθος, ανθρώπινο λάθος κτλ. Η πλειοψηφία των εργατικών ατυχημάτων και η πλειοψηφία των επαγγελματικών ασθενειών θα μπορούσαν να προληφθούν αν οι εργοδότες, είτε είναι αυτοί το κράτος, στην περίπτωση του νοσοκομείου, το Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, είτε οι εργοδότες στους ιδιωτικούς χώρους υγείας λαμβάνανε τα μέτρα προστασίας. Γιατί υπάρχει τεχνικά, υπάρχει επιστημονική γνώση, υπάρχει τεχνολογία πλέον για να γίνουν όλα αυτά. Άρα, στην ουσία, στο νοσοκομείο, για να το πούμε έτσι, στο δημόσιο νοσοκομείο, οι περικοπές των κρατικών δαπανών προς τα νοσοκομεία είναι η αιτία που δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας για τους ίδιους τους υγειονομικούς. Και είναι και το πλέον, είναι ο πλέον παραλογισμός. Να είσαι μέσα σε ένα νοσοκομείο και υπάρχει πλήρη γνώση, υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν υποδομές για να προστατεύει τη υγεία, και αυτή η χώρα να είναι και η χώρα που έχουν και τα περισσότερα προβλήματα υγείας και ασθενειών για τους, και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τους χώρους δουλειάς του ιδιωτικού τομέα, είτε είναι το εμπόριο, είτε είναι τα ξενοδοχεία, είτε είναι οι βιομηχανίες. Το γεγονός ότι οι εργοδότες θεωρούν ότι είναι περιττό έξοδο να πάρουν μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους τους, ή το θεωρούν κόστος και ότι χάνουν από τα κέρδη τους, είναι η αιτία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Οι περικοπές σε αυτά τα μέτρα είναι πλευρά της πολιτικής που περνάει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από όλες τις κυβερνήσεις, που λέγεται μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Δηλαδή, στο μισθολογικό κόστος μας τα έχουν πάρει σχεδόν όλα. Έχουν γίνει τεράστιες περικοπές στους μισθούς. Σχεδόν δεν πάει παρακάτω. Υπάρχει όμως και το μη μισθολογικό κόστος για τον εργοδότη, που είναι η κοινωνική ασφάλιση, που δίνει τις εισφορές, που είναι λεφτά για την υγεία, προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Οπότε έχει προκύψει η ανάγκη να κουτσουρευτεί και αυτό το κόστος, ώστε και κράτος και εργοδότες να μπορέσουν να εξασφαλίζουν και τα κέρδη τους. Δηλαδή να έχουν γενικά φθηνότερους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο μεροκάματο, και στην ασφάλιση και στην προστασία κτλ. Και αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην κρίση, που φυσικά αυτά εκδηλώθηκαν όλα, αλλά και σε περίοδους ανάπτυξης, είχαμε για παράδειγμα την Ολυμπιάδα, που ήταν σε περίοδο πολύ μεγάλης ανάπτυξης, που είχαμε πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα στις οικοδομές, αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους. Και για να σας πω και την αλήθεια, το γεγονός ότι έχουν μειωθεί λιγάκι τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας, δεν οφείλεται γιατί πήραν μέτρα προστασίας, οφείλεται ότι έχει αυξηθεί η ανεργία. Έχει σταματήσει η οικοδομή, έχουν κλείσει πολλές επιχειρήσεις και εμφανίζονται να υπάρχουν μια μικρή μείωση. Άρα είναι φανερό ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί η προσοχή μας για να προστατεύσουμε την υγεία μας και τη σωματική μας ικανότητα, στο ίδιο το κράτος, στους ίδιους τους εργοδότες. Ξέρουμε επίσης ότι η ίδια η κρίση έχει επιδεινώσει κατά πολύ την υγεία των εργαζομένων και έχει, και για να αντιμετωπίσουν την κρίση, κράτος και εργοδότες,
που σημαίνει να αντιμετωπίσουν την κρίση, εννοούμε να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν μείωση στα κέρδη τους. Έχουν πάρει και επιπλέον αντιλαϊκά μέτρα που επίσης έχουν πολύ σοβαρή επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων. Για παράδειγμα, η ίδια η ανεργία. Ξέρουμε ότι η αύξηση της ανεργίας συνδέεται με περισσότερους θανάτους από 20 μέχρι 25%. Ξέρουμε ότι για κάθε 1% αύξηση ανεργίας, σκεφτείτε ότι πριν την κρίση είχαμε 10% ανεργία, τώρα έχουμε 27. Για κάθε 1% αύξηση ανεργίας αυξάνεται η θνησιμότητα κατά 2,18%. Και ότι για κάθε 3% αύξηση της ανεργίας αυξάνονται οι αυτοκτονίες, οι θάνατοι, όχι οι απόπειρες, οι θάνατοι από αυτοκτονίες, κατά 4,4%. Και υπάρχει και ένα σωρό αντιλαϊκά μέτρα, τα μνημόνια, ή για να το πω έτσι, η πολύ γνωστή λεξούλα αναδιαρθρώσεις, να γίνουν οι αναδιαρθρώσεις, να γίνουν οι αναδιαρθρώσεις, αλλά αναδιαρθρώσεις ίσως αντιλαϊκά μέτρα που έχουν φέρει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Να λάβετε υπόψη σας ότι όταν μιλάμε για την ανεργία, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και αυτό που δουλεύουν. Ο φόβος, η ανασφάλεια ότι θα μείνεις άνεργος, ανεβάζει τόσο πολύ το στρες των εργαζομένων, υποχρεώνει συντατικοποίηση της δουλειάς, στην ουσία και μέσα αυτών που περίσσεψαν να είναι στη δουλειά, που αυξάνει και τα ατυχήματα και τις ασθένειες. Να σας πω και ένα πάρα πολύ τραγικό που έρχεται όλο και πιο συχνά στο κομμάτι των ξενοδοχείων. Από τη σεζόν, σε μεγάλα νησιά και μεγάλα ξενοδοχεία, έρχονται πάρα πολλές καταγγελίες από νέους εργαζόμενους ότι για να μπορούν να βγάλουν τις απίστευτες ώρες δουλειάς, η εργοδοσία όχι μόνο ανέχεται, αλλά προτείνει τη χρήση ναρκωτικών. Για να αντέξεις στις πολλές ώρες, που τους αφήνουν και κοιμούνται 3-4 ώρες για να βγάλουν τα ωράρια, η ίδια προτείνει να ναρκώνονται και έρχεται όλο και πιο συχνά σε καταγγελίες από πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε δηλαδή ο φόβος της ανεργίας που μπορεί να οδηγήσει. Η διεύρυνση δε των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, δηλαδή μερική απασχόληση, πεντάμινα, ενοικίαση, εργολαβίες, δεν ξέρω το νοσοκομείο εδώ έχει στην καθαριότητα κτλ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενες που δουλεύουν με τέτοιες μορφές, ή με απασχόλησης, εργολαβίες, ενοικίασης κτλ., είναι πιο εκτεθειμένες σε εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Γιατί? Γιατί δεν προλαβαίνουν να προσαρμοστούν χώρο δουλειάς, να μάθουν τους κανόνες, να εκπαιδευτούν, να παρακολουθηθεί η κατάσταση και φεύγουν. Με αποτέλεσμα να είναι πάντοτε σε μια κατάσταση που δεν ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν, πιο ευάλωτες δηλαδή. Το ίδιο ισχύει. Τι παίρνει να κάνει σήμερα. Απασχολούνται πιο συχνά σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας, δηλαδή και σε χειρότερες θέσεις εργασίας από αυτή τη σκοπιά. Νομίζω ότι ίσως και να ακούσατε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ότι επειδή ήταν μια εργαζόμενη στο νοσοκομείο και επειδή ήταν συμβασιούχος, όταν μάθανε, ζήτησε άδεια, γιατί κάτι συνέβη, είχε ευρωπηλούμενη κοίηση, της είπα, δηλαδή θα φύγεις. Δηλαδή, όλες αυτές οι γυναίκες που είναι συμβασιούχες δεν έχουν κανένα από τα δικαιώματα που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό, ούτε άδειες, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και φυσικά, βασικά μέτρα που πέρασαν τα τελευταία χρόνια αφορούν το ωράριο εργασίας, πλέον δεν υπάρχει 8ωρο πουθενά. Είναι όποτε θέλει η εργοδοσία στην ουσία και στο εμπόριο και σε άλλους χώρους δουλειάς. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Σημαίνει ότι αποδιαρθρώνεται τελείως η οικογένεια, γιατί άμα δεν ξέρεις πότε θα δουλέψεις, πόσες ώρες θα δουλέψεις, δεν μπορεί να κανονίσεις τίποτα στην ουσία στη ζωή σου και αυτό ανεβάζει το στρες πάρα πολύ. Φυσικά η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων που περιλάμβανε και τέτοια, ωράριο, άδειες, μέτρα προστασίας, έχουν διαλυθεί τελείως. Και η κατάργηση της Κυριακής Αργίας, δηλαδή μία μέρα που είχαν υποβάλει για να ξεκουραστούν, τελειώνει και αυτή γιατί ήδη έχουν βάλει 8 Κυριακές και πηγαίνουν για πολύ περισσότερες στην ουσία. Αυτά δηλαδή είναι ένα σύνολο.